Καθηγητής ο κύριος Χατζηχρήστου δεν είναι εδώ ακόμα. Κύριε Τσιτουρίδη, κύριε Διευθυντά, να αρχίσουμε. Το δεύτερο τμήμα της ομιλίας έχει δύο τμήματα. Το πρώτο τμήμα είναι μια προσπάθεια χαρακτηρισμού της νεοπλασίας στον όρχη. Το δεύτερο έχει σχέση με τα προβλήματα στην σταδιοποίηση. Η δεύτερη ομιλία. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, η πρώτη ομιλία. Θα κάνουμε λίγο γρήγορα για να προλάβουμε, αν μπορέσουμε να επιτροχάδι να πούμε δύο λόγια και για τα προβλήματα της σταδιοποίησης που είναι και κλινικά πιο ωφέλιμα. Προσπάθεια λοιπόν χαρακτηρισμού της βλάβης. Η ανίχνευση μιας βλάβης με τους περίχους, όπως είδατε, είναι πολύ εύκολη πια. Είναι θέμα δηλαδή το οποίο δεν μας απασχολεί, η ανίχνευση μιας βλάβης, όσο μικρή και αν είναι. Το πρόβλημα λοιπόν είναι στη συνέχεια στον χαρακτηρισμό της βλάβης, της νεοπλασίας. Γι' αυτό αυτά τα οποία χρησιμοποιούμε εμείς για τον χαρακτηρισμό της βλάβης, να πούμε δηλαδή ότι πρόκειται για σεμίνωμα, να πούμε ότι πρόκειται για ευρικό καρκίνωμα, είναι τα διαφραγμάτια, η αγγείωση, η παρουσία κυστικών και νεκροτικών χώρων, η σχέση με την ηλικία και η σχέση με την κλινική εικόνα. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα διαφραγμάτια. Τα διαφραγμάτια έχει βρεθεί ότι διαφραγμάτια μέσα στην νεοπλασία, μέσα στον βλάβη, είναι ένα συχνό φαινόμενο το οποίο παρατηρείται στο σεμίνωμα. Έτσι λοιπόν, τα διαφραγμάτια με μεγάλη βεβαιότητα μπορούν να μας χαρακτηρίσουν μία βλάβη σαν σεμίνωμα. Προσέξτε όμως το λεπτό σημείο. Μπορεί να έχουμε σεμίνωμα και να έχουμε και έναν άλλον όγκο. Να έχουμε δηλαδή έναν μεικτό όγκο. Γι' αυτό θέλει μεγάλη προσοχή. Και γι' αυτό μειώνεται η αξιοπιστία της ανίχνευσης των διαφραγματίων. Είναι μείον αυτό. Επαναλαμβάνω, διαφραγμάτια, χαρακτηριστικό σεμινώματος. Προσοχή. Μπορεί να δούμε μεικτούς όγκους που έχουν μεγάλη έκταση σεμινώματος και να έχει κάτι άλλο. Να έχει τεράτωμα. Να έχει ευρικό καρκίνωμα. Γι' αυτό, με αυτό το σκεπτικό της προσοχής, τα διαφραγμάτια δείχνουν τάση χαρακτηρισμού μιας βλάβης σαν σεμίνωμα. Εδώ λοιπόν βλέπετε τον όγκο. Εδώ είναι το φυσιολογικό παρέχημα. Μια φλουδούλα λοιπόν. Δέστε τα διαφραγμάτια που υπάρχουν. Αγγείωση ήπια. Μπορεί να τον μπερδέψεις και να πεις ότι είναι ένα φυσιολογικός όρχης, ηλικιωμένο με ταϊνό διαφραγμάτια. Όμως, όλος ο όρχης πριν μιας φλούδας είναι παθολογικός. Και δέστε τα διαφραγμάτια, πώς γίνονται. Έχει καταληφθεί όλος ο όγκος και το σεμίνωμα. Διαφραγμάτια είναι αυτό που σας έλεγα στην πρώτη ομιλία. Προσέξτε τα ταϊνώδη διαφραγμάτια, μη σας ξεγελάσουν. Και ιστολογική. Δέστε τον εινώδη συντετικό ιστό και τα διαφραγμάτια που υπάρχουν μέσα. Η αγγείωση. Στην αγγείωση γίνεται μια μεγάλη ανακατοσούρα, ένας μεγάλος δέδαλος με θετικά αρνητικά συμπέρασμα, ένα και μοναδικό. Ότι με την αγγείωση δεν μπορείς να βγάλεις άκρη. Μπορεί ένα σεμίνωμα να είναι μικρό, να έχει πλούσια αγγείωση,
παρά τον γενικό κανόνα ο οποίος υφίσταται εδώ και με τον οποίο δεν συμφωνώ καθόλου. Είναι ένας γενικός κανόνας στον οποίο δεν συμφωνώ. Μπορεί να έχουμε μικρή βλάβη κάτω από το 1,6 εκατοστά και να είναι πολύ πλούσια σε αγκύωση και να έχουμε ένα σημείωμα τεράστιο το οποίο έχει αραιή αγκύωση. Είδαμε προηγουμένως το σημείωμα. Αυτό που είναι στάνταρ όσον αφορά την αγκύωση είναι κυρίως το λέμφωμα. Όπου το λέμφωμα είναι αγκυοβρυθές μέσα στον όζο του λεμφώματος. Στη δελευχαιμία που διηθείται όλο σχεδόν ο όρχης και εκεί έχουμε αυξημένη αγκύωση. Συνεπώς, αυξημένη αγκύωση, το μόνο στάνταρ είναι το λέμφωμα. Σε όλα τα άλλα, μικρό, μεγάλο κτλ, μπορεί να έχουμε αγκύωση και μπορεί να μην έχουμε αγκύωση. Μεγάλο, μπορεί να έχουμε μεγάλη αγκύωση, πλούσια αγκύωση, μπορεί να έχουμε και φτωχή αγκύωση. Συνεπώς, δεν χαρακτηρίζεται μία βλάβη κατ' εμέ από την αγκύωσή του. Δεν είναι δηλαδή κριτήριο χαρακτηρισμού πλην της περιπτώσεως του λεμφώματος. Στο λέμφωμα όμως, δεν μπορεί να πεις ότι είναι λέμφωμα όταν έχει μία αιστεία ή δύο αιστείες. Πρέπει να είσαι βέβαιος ότι υπάρχει λεμφαδενοπάθεια και κάπου αλλού. Δηλαδή στο πρωτοπαθές λέμφωμα είναι λίγο δύσκολο. Θα μου πεις είναι σπάνιο το πρωτοπαθές λέμφωμα, αλλά είναι δύσκολο. Ευρικό καρκίνωμα. Δέστε την αγκύωση, λίγο πλουσιότερη από το φυσιολογικό. Μικρός όγκος σχετικά. Πάλι ευρικό καρκίνωμα, μεγάλος όγκος. Πιο φτωχή αγκύωση. Εδώ υπάρχει μεγάλη αγκύωση. Αιμορραγικά στοιχεία χαρακτηριστικά του ευρικού καρκινώματος. Ένα άλλο περιστατικό, δέστε εδώ πέρα. Όλη η περιοχή με φτωχή αγκύωση. Γύρω-γύρω έχει όμως σχετικά πλούσια αγκύωση. Είναι ένα σεμείνωμα, είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, ότι έχει μικρά σεμινώματα με πλούσια αγκύωση, μεγάλα χωρίς αγκύωση, συνεπώς δεν είναι κριτήριο η αγκύωση. Ο όγκος από κύτταρα του Leydig, βλέπετε ότι έχει πλούσια αγκύωση, συγγνώμη, έχει πλούσια αγκύωση εδώ. Βλέπουμε και κάτι άλλο τώρα, ότι έχει και κάψα γύρω-γύρω. Συνεπώς, μορφολογικό κριτήριο της κάψας, πλούσια αγκύωση, μας πάει στη σκέψη, μη τυχόν είναι και Leydig. Όμως δεν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε τη βλάβη από την αγκύωση. Η ίδια βλάβη, δέστε με την ελαστογραφία, τη σκληρότητα εδώ, της βλάβης, υπέρηχος, ναι, θα πούμε δύο λόγια για την ελαστογραφία. Δέστε τη σκληρότητα της βλάβης. Στην ελαστογραφία όλες οι εγκόμορφες βλάβες έχουν δείχτη σκληρότητος αρκετά υψηλό. Πολύ υψηλότερο από ό,τι έχουμε με την, στον υγιή ορχικό ιστό. Είναι μια μέθοδος υπερηχογραφική όπου βλέπουμε την παραμόρφωση του ιστού δίνοντας συγκεκριμένη ηχητική ενέργεια. Η ελαστογραφία λοιπόν δείχνει τη σκληρότητα της βλάβης και όλοι οι όγκοι διαπιστώθηκε ότι έχουν αυξημένη σκληρότητα. Εδώ με το μπλε το χρώμα είναι η μαλακή ιστή, με το κόκκινο το χώμα είναι η σκληρή ιστή. Και βέβαια μπορεί να πάρει κάποιος και ένα ιστόγραμμα εδώ και μπορεί να δει το λόγο της σκληρότητας μεταξύ του υγιούς παραχήματος και της βλάβης. Μια άλλη βλάβη, δέστε με πλούσια αγκύωση, είναι παιδάκι αυτό, δέστε τι εννοούμε πλούσια αγκύωση, είναι ένα περιστατικό με λέμφωμα, εντάξει, δέστε πόσο πλούσια αγκύωση έχει το λέμφωμα. Αλλά μπορεί κάποιος να πει ότι είναι λέμφωμα βλέποντας αυτή τη βλάβη που έχει μόνο πλούσια αγκύωση? Ασφαλώς και όχι. Πρέπει να βρούμε λεφαδένες, πρέπει να δούμε η διάγνωση από τους λεφαδένες και όχι από εδώ. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε αργότερα είναι η παρακολούθηση της κατάστασης του όρχιος. Γιατί αυτή η βλάβη εξαφανίζεται τελείως και επανέρχεται ο όρχιος στο φυσιολογικό. Βλέπετε λοιπόν το λέφαμα, τη βιοψία,